Σε άλλες 8 περιοχές της Μαδρίτης επεκτάθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές δέχονται πιέσεις για την επιβολή lockdown σε όλη την πρωτεύουσα, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Ενδεικτική η δήλωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Τα μέτρα που προτείνουμε είναι η επέκταση του lockdown σε όλη τη Μαδρίτη και σε αυτές τις περιοχές που καταγράφουν 500 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες. Οι περιορισμοί που επικεντρώνονται στις πιο φτωχές συνοικίες της Μαδρίτης εγκύρουν αντιδράσεις και κύμα διαδηλώσεων από εξοργισμένους πολίτες και καταστηματάρχες. Διαδηλώσεις και στη Μασσαλία, όπου εκατοντάδες επιχειρηματίες της εστίασης βγήκαν στους δρόμους κατά του κλεισίματος των καταστημάτων τους. Φοβούνται πως θα οδηγηθούν σε μόνιμο λουκέτο. Σήμερα δεν έβγαλα ούτε ένα ευρώ. Έχω έξοδα. Είμαι πατέρας. Έχω ενίκιο. Γιατί δεν είμαι τυχερός να είμαι ιδιοκτήτης. Χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου για να επιβιώσω επί 7 μήνες. Ζητάμε να μας ακούσουν. Πιστεύουμε πως μας θεωρούν κοινωνικούς παρίες εμάς τα κλαμπ. Παρά τα περιοριστικά μέτρα σε Βρετανία και Γαλλία, ο αριθμός των ημερήσιων μολύνσεων από κορονοϊό παραμένει πολύ υψηλός. Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας είναι δραματικές. Αξιωματούχος του ΠΟΗ δήλωσε πως οι θάνατοι από κορονοϊό είναι πιθανό να φτάσουν και τα 2 εκατομμύρια προτού κυκλοφορήσει ευρέως ένα επιτυχημένο εμβόλιο. Ο Μάικ Ράιαν δήλωσε πως αν δεν αναλυφθεί άμεσα δράση, τότε είναι πιθανόν ο αριθμός αυτός να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.